Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του kapanews.gr. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν τα πήγε καλά ο Τζο Μπάιντεν στο χθεσινό debate. Έκανε πολύ άσχημη, άφησε πολύ άσχημη εντύπωση. Πολλοί πλέον μιλούν για άμεση ανάγκη παραίτησης του από την κούρσα και εκλογής ενός νέου υποψηφίου για τους δημοκρατικούς. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο, μπορεί να γίνει τώρα? Κοιτάξτε, πραγματικά σόκαρε σε μεγάλο βαθμό τους δημοκρατικούς η εμφάνιση του κυρίου Μπάιντεν, κυρίως στο γεγονός ότι φάνηκε να χάνει τον ιρμό των σκέψεών του σε κάποιες στιγμές και να μην έχει τη σπιρτάδα να μπορέσει να απαντήσει με νυφαλιότητα και σθένος απέναντι στις επιθέσεις που του έκανε ο κύριος Τραμπ. Είδαμε και τις άμεσες δημοσκοπήσεις μετά τη λήξη του debate ότι ο Τραμπ κέρδισε κατά κράτος την κοινή γνώμη σε αυτή την αναμέτρηση. Τώρα, ποια είναι τα δεδομένα? Υπάρχουν κάποιες πιο νυφάλιες σκέψεις σήμερα το πρωί, γιατί είναι ακόμη ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγαίνουν κάποιοι βουλευτές και λένε ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε την καμπάνια, να στηρίξουμε τον πρόεδρο και να προσπαθήσουμε να ενδυναμώσουμε την υποψηφιότητά του, τουλάχιστον μέχρι να δούμε αν πραγματικά μπορεί να αντιμετωπίσει τον Τραμπ με μια φερεγγιότητα. Θεωρούν ότι ο 1,5 μήνας που απομένει μέχρι τη διάσκεψη των Δημοκρατικών είναι ένα επαρκές διάστημα για να κάνει μια πιο νυφάλη αποτίμηση των ικανοτήτων του Προέδρου να σταθεί ως εισάξιος απέναντι στον Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, ο μόνος τρόπος για να αντικατασταθεί ο Μπάιντεν στην υποψηφιότητα των Δημοκρατικών είναι ο ίδιος να αποφασίσει να αποσυρθεί. Καμία άλλη δυνατότητα δεν υπάρχει να αποκλειστεί από κάποια εσωτερική διαδικασία ή από κάποια ψηφοφορία εσωτερικών αντιπάλων ή κάτι άλλο. Μόνο αν ο ίδιος επιθυμεί να αποσυρθεί, θα πρέπει να γίνει μια καινούργια διαδικασία στο συνέδριο των Δημοκρατικών, να κατατεθούν υποψηφιότητες και εκεί οι εκλέκτορες που επέλεξαν τον Μπάιντεν στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος να δουν ποιον άλλον υποψήφιο θα επιλέξουν. Δεν υπάρχει αυτόματη υποψηφιότητα της κυρίας Κάμαλα Χάρις επειδή είναι τώρα υποψήφια αντιπρόεδρος στην υποψηφιότητα Μπάιντεν, αλλά θα πρέπει να γίνει από την αρχή μια ολόκληρη διαδικασία για υποψήφιο πρόεδρο και υποψήφια αντιπρόεδρο. Πάντως αυτό, κύριε Κουτσομίτη, προκαλεί εντύπωση είναι ότι στο στρατόπεδο, το εκλογικό στρατόπεδο των Δημοκρατικών, δεν είχαν εντοπίσει το πρόβλημα τόσο καιρό. Θέλω να πω, στα social media έχουν κυκλοφορήσει πάμπολα βίντεο με τον πρόεδρο Μπάιντεν που φαίνεται ότι χάνει τον ρυθμό των σκέψεών του, ακόμα και τα βήματά του. Φαίνεται δηλαδή ότι και λόγω της ηλικίας του δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει μια πενταετή θητεία στο Λευκό Οίκο. Κοιτάξτε, είδαμε πρόσφατα και κάποια τέτοια δείγματα και στη σύνοδο του G7 που έγινε στην Ιταλία. Τα έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν. Ο κύκλος, η ομάδα γύρω από τον Μπάιντεν διαβεβαίωνε διαρκώς τους τελευταίους μήνες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι ο πρόεδρος είναι μια χαρά κλπ. Φανταστείτε, τελευταία εβδομάδα είχαν κλειστεί στην εξοχική προεδρική κατοικία στο Camp David μαζί με την ομάδα προετοιμασίας και υποτίθεται ότι τον προετοίμαζαν για αυτό το debate. Και υπάρχει τρομερή κριτική σήμερα για την ομάδα υποστήριξης του Μπάιντεν για το τι είδους προετοιμασία έκανα στον πρόεδρο για να κάνει αυτή την καταστροφική εμφάνιση. Τώρα, το θέμα δεν είναι μόνο τι θα γίνει στις προκριματικές εκλογές. Εδώ υπάρχει δυστυχώς μία, θα έλεγα, έως και απονομιμοποίηση της ικανότητας του Τζο Μπάιντεν να είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι φανταστείτε, αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διανοητικής σταθερότητας, πόσο μάλλον να έχει το δικαίωμα τους κωδικούς πυρηνικών όπλων, μεγάλες αποφάσεις για τη χώρα. Δηλαδή, τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή αμφισβήτησης της ικανότητας του νυν Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να ασκεί τα καθήκοντά του με φερεγγιότητα. Πάντως, να πάμε λίγο και στον Τραμπ, ο οποίος στάθηκε στο debate λέγοντας πολλά ψέματα, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αναλυτές, για τα οποία δεν τον διόρθωσαν οι συντονιστές της συζήτησης. Και μάλιστα υπήρξε κριτική και για τους συντονιστές της συζήτησης, οι οποίοι δεν παρανέβησαν
όταν λέγονταν από το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ εξόφθαλμα ψεύδι και ανακρίβειες. Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα υπάρχει και μία, θα έλεγα εντελώς, δεν ξέρω αν την πω υποκριτική, στάση του CNN όταν 2 ώρες μετά το debate έκαναν μια ειδική εκπομπή για να παραθέσουν τα ψέματα τα οποία είπε ο υποψήφιος πρόεδρος. Αυτό όμως έπρεπε να γίνει την ώρα του debate. Οι παρουσιαστές, οι συντονιστές δεν το έκαναν αυτό. Δεν το έκανε ούτε ο πρόεδρος Biden, να πούμε και αυτό. Ναι, ναι, καλά. Αυτό προστίθεται στην χαμηλή ικανότητά του να αντικρούσει όλα αυτά τα ψέματα. Αλλά υπάρχουν και σχόλια αυτή τη στιγμή ότι μήπως υπήρχε μια παρασκηνιακή συμφωνία του CNN με τον Τραμπ για να δεχτεί να προσέλθει στο debate, γιατί έγινε στην έδρα του CNN στην Τζόρτζια. Mm-hmm. Τώρα θα υποθούν πάρα πολλά. Διαβάζω από χθες τη νύχτα σχόλια στην αμερικανική, ας πούμε, μπλογκόσφαιρα, στα social media και είναι σοκαρισμένη ολόκληρη η κοινωνία. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι τα κανάλια, τη σταθμή που ήταν πολύ φιλική απέναντι στον πρόεδρο Biden έχουν τεράστιο προβληματισμό από χθες τη νύχτα. Το MSNBC, στο CNN και στο NBC. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για τις ΗΠΑ, γιατί, ξαναλέω, δεν είναι μόνο το ζήτημα ποιος θα εκπροσωπήσει το Δημοκρατικό Κόμμα στις εκλογές του Νοεμβρίου. Είναι αν ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή της χώρας έχει την πνευματική διάβγεια να ηγείται του έθνους. Να έρθουμε τώρα και στη δική μας πλευρά του Ατλαντικού και να δούμε τι έγινε στη Σύνοδο Κορυφής. Στις Βρυξέλλες, οι τρεις μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές και οι Φιλελεύθεροι, κατέβασαν κοινή πρόταση για πρόεδρο της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για την ύπατη εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, είτε με την ακρόαση της Κάλλας, είτε με την ψηφοφορία για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν? Και είναι μήπως πιθανό να έχουμε προβλήματα ή εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής? Πώς είδατε όσα έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής? Κοιτάξτε, πήγανε τα πράγματα πήγαν λίγο πιο ομαλά από όσο φοβόμασταν κάποιοι. Δηλαδή, και ο Όρμπαν και η κυρία Μελώνη δεν έκαναν τον πόλεμο ή δεν άσκησαν τέτοια αντίσταση που φοβόντουσαν κάποιοι απέναντι στις υποψηφιότητες και της κυρίας Φοντερ Λάιεν, αλλά κυρίως και της Κάλια Κάλλας, mm-hmm. η οποία θεωρείται από κάποιους ότι έχει μια πολύ, θα λέγαμε, στάση σκληρή, στάση γερακιού απέναντι στη Ρωσία και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τελικά όμως, μόνο ο Όρμπαν καταψήφισε, αυτή η ψήφος δεν ήταν αρκετή για να μπορέσει να περάσει. Η κυρία Μελώνη απήχε στην ψηφοφορία για την κυρία Φοντερ Λάιεν. Δεν ήταν τόσο ισχυρές οι αντιδράσεις. Πιθανόν να υπήρξαν και κάποια ανταλλάγματα από τους υπόλοιπους ηγέτες προς την κυρία Μελώνη και τον Όρμπαν. Η κυρία Μελώνη μάλιστα έγραψε και στο Twitter ότι περιμένω τις επόμενες μέρες για την Ιταλία κάποιες πολύ σημαντικές θέσεις να αποφασιστούν στην επόμενη Κομισιόν. Mm-hmm. Γράφεται σε πολλά μέσα ότι θα διεκδικήσει μια πολύ ισχυρή αντιπροεδρία της Κομισιόν για θέματα που εκείνη την ενδιαφέρουν. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα των προσώπων που θα καταλάβουν πιθανόν τα αξιώματα διευθετήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ομαλά. Mm-hmm. Τώρα, το επόμενο βήμα, το μπαλάκι, είναι στο τερέν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου από τον Ιούλιο κιόλας, όπως υπολογίζεται, θα αρχίσει το παζάρι για την κρίσιμη ψηφοφορία, όπου η κυρία Φοντερ Λάιεν θα έχει μία και μοναδική ευκαιρία να κερδίσει την πλειοψηφία των Ευρωπαίων βουλευτών. Και εκεί δεν συγχωρούνται λάθη, ούτε δεύτερες σκέψεις. Πρέπει να συγκεντρωθούν το απαραίτητο 50% των ψήφων και εκεί δεν είναι τόσο σίγουρο ότι όλοι οι ευρωβουλευτές των τριών ευρωομάδων που στήριξαν την υποψηφιότητα της κυρίας Φοντερ Λάιεν, που είναι η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, το Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές και το New Europe, οι Φιλελεύθεροι, ότι όλοι οι βουλευτές θα τηρήσουν την κομματική πειθαρχία. Έχουμε το παράδειγμα του 2019, όπου είχαμε δεκάδες διαρροές και υπάρχει φόβος ότι και αυτή τη φορά μπορεί να υπάρχουν διαρροές, αλλά πόσες διαρροές θα υπάρχουν, θα ζητηθεί βοήθεια από άλλες
ευρωομάδες. Mm-hmm. Θα προσέλθουν κάποιοι πράσινοι, θα προσέλθουν κάποιοι από την συντηρητική ευρωσκεπτιστική δεξιά. Όλα αυτά μένει να παζαρευτούν και να συζητηθούν τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τα μέσα Ιουλίου που θα συνέλθει η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Περιμένουμε πολλές διαβουλεύσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία, κύριε Κουτσομίτη, να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά για μία ακόμη φορά για την ανάλυση σας.